Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Να ξεκινήσουμε. Έχουμε αρκετές ειδήσεις από το περιφερειακό ρεπορτάζ, οικονομική επικαιρότητα και έκτακτη πολιτική ατζέντα. Θα ξεκινήσουμε αστυνομικά όμως από την Βιωτία, καθώς σε ένα διαμέρισμα υπήρχε ένα πλήρως οργανωμένο εργαστήρι. Απίστευτο. Θα βλέπουμε και φωτογραφίες παράλληλα, εικόνες. Θα μας ενημερώσει Τζέννη Μπαρούχου το τι ακριβώς βρήκαν οι άνθρωποι της ασφάλειας Λιβαδιά. Τζέννη, καλησπέρα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, Τζέννη. Τι ακριβώς έκρυβε το διαμέρισμα? Ένα πλήρες εξοπλισμένο εργαστήριο. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Λιβαδιάς εντόπισαν χθες το μεσημέρι ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάναβης, το οποίο είχε εγκαταστήσει ένας 38χρονος στο δωμάτιο του διαμερίσματός του και συγκεκριμένα μέσα σε τυχισμένη ντουλάπα. Για κάνε λίγο πιο λιανά τη λέξη υδροπονική. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή τι βρήκαν? Βρήκανε 6 δεντρίλια κάναβης σε πλαστικές αυτοσχέδιες γλάστρες, 3 ηλεκτρικούς λαμπτήρες εκπομπής θερμότητας, 2 ανεμιστήρες για τον εξαερισμό του χώρου, καθώς και σύστημα εξαέρωσης χρησιμοποιούμενο για την διαμόρφωση κατάλληλων συνθήκων καλλιέργειας κάναβης, αποτελούμενο από 2 αεραγωγούς. Μέσα στο διαμέρισμα κατασχέθηκαν επίσης 2 πλαστικά μπολ περιτυλιγμένα με αλουμινόχαρτο, τα οποία τα είχαν τρυπήσει στη μέση για φωτιστικό, να το έχουν να το χρησιμοποιήσουν ως φωτιστικό. Οργανωμένοι. Οργανωμένοι αρκετά πάντως. Ναι, Τζέννη, συνέχισε, για πες μας. Ναι, ένα μεταλλικό επικάλυμα και υγρό λίπασμα, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και 6 σακουλάκια με διάφορους σπόρους κάναβης. Μάλιστα. Άρα δηλαδή δεν ήταν ότι καλλιεργούσε, είχε σκοπό να συνεχίσει και την καλλιέργεια. Γι' αυτό και διέθετε και σπόρους, αν κατάλαβα καλά. Ναι. Μάλιστα. Πάντως, Τζέννη, φαίνεται ότι ήταν επιμελής, ήταν μεθοδικής σε όλο αυτό που κάνανε. Άλλωστε το βλέπουμε από τις φωτογραφίες. Πόσα άτομα συνελήφθησαν, ξαναπες μας λίγο. Ένας 38χρονος Έλληνας. Ένας 38χρονος, μάλιστα. Άμα δεν έχεις χωράφια για να καλλιεργήσεις, στην ντουλάπα. Στην ντουλάπα. Στην ντουλάπα και στο διαμέρισμα. Λοιπόν, Τζέννη, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ από την Βιωτία. Νομίζω ότι ξεχώρισε αυτή η αστυνομική είδηση. Καλό βράδυ από τη Λαμία. Πάμε τώρα και σε λίγο θα πάμε και στην Εύβοια. Έχουμε και εκεί αρκετά πλούσιο ρεπορτάζ. Θα ανοίξουμε μια παρένθεση. Απίστευτη είδηση αυτή, έτσι. Είχε κάνει χωράφι την ντουλάπα. Δώστε λίγο τις φωτογραφίες πάλι να τις δούμε, έτσι πώς.